Μανώλη μου, μισό λεπτό, γιατί έχουμε μια έκτακτη είδηση. Θα πάμε τώρα στην Δάφνη, είναι η Ελισάβετ Γεωργίου. Είχαμε επεισόδια νωρίτερα εκεί το βράδυ με καταστροφές κτλ. Νομίζω υπάρχει και βίντεο σχετικό. Θα μας πει η Ελισάβετ, γιατί είχαμε και πλιάτσικο εκτός των άλλων. Αυτοί οι επαναστάτες μπαίνουν και κάνουν και το πλιάτσικό τους. Μετά την επανάσταση. Αρπάζουν και μερικά πράγματα. Σπάει η βιτρίνα, είναι ένα προϊόντα. Γίνεται η επανάσταση, αλλά να αρπάξουμε και κάτι. Έλα, Ελισάβετ. Πρόκειται σύμφωνα με πληροφορίες για απόπειρα διάρρηξης αλλά και διάρρηξη σε 5 καταστήματα εδώ στη Δάφνη. Στη λεωφόρο εδώ βλέπουμε και το βίντεο όσο μιλάς εσύ, Ελισάβετ. Κατά σειρά καταστήματα. Πρόκειται σύμφωνα με πληροφορίες για ένα άτομο το οποίο και κατέγραψε η κάμερα ασφαλείας, όπως μπορείτε να δείτε στο βίντεο που βρίσκεται στο κατάστημα. Τον βλέπουμε εδώ, έχει μπει μέσα. Έχει πάει στην ταμιακή τώρα και αρπάζει ότι βρίσκει εκεί μπροστά του. Έχει βάλει και το κράνος του. Για να μην φαίνεται το πρόσωπό του. Καταγράφει η κάμερα βέβαια. Ακριβώς. Κατά αυτόν τον τρόπο μπήκε σε όλα τα καταστήματα, στα 5 καταστήματα. Στα 2 κατάφερε να αρπάξει μικρά χρηματικά ποσά, σύμφωνα κάτι με ψηλά βγήκε εδώ, όπως λέμε. Στα υπόλοιπα προκάλεσε απλώς ζημιές στις τζαμαρίες. Περισσότερες εδώ οι άνθρωποι το πρωί που ήρθαν. Περισσότερο είναι ζημιές, αυτό είναι αλήθεια. Αυτό μας έλεγαν και εδώ νωρίτερα. Γιατί οι άνθρωποι ήρθαν εδώ να μαζέψουν. Εδώ είναι μεταξύ, μπαίνει μέσα χωρίς προφύλαξη. Φαίνεται το πρόσωπό του κανονικά την ώρα που μπαίνει. Και κρατάει το κράνος στο χέρι και το βάζει μετά, αφού τον έχει καταγράψει όμως η κάμερα. Και αυτό συνέβη και στα υπόλοιπα 4 καταστήματα. Κατά αυτόν τον τρόπο έμπαινε μέσα στα καταστήματα, σπάζοντας τις εξωτερικές τζαμαρίες. Και στην προσπάθειά του μετά να αρπάξει ό,τι βρει. Από 2 καταστήματα κατάφερε να αρπάξει μικρά χρηματικά ποσά, όπως σας είπα. Ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, ένα περιπολικό βρισκόταν στην περιοχή, καθώς είχε κληθεί για άλλο περιστατικό που σχετίζεται με βία ανηλίκων. Ωστόσο, μάλιστα, φαίνεται να είναι ξεχωριστό περιστατικό από τις διαρρήξεις και την απόπειρα. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ. Οι ζημιές, όπως είπαμε, είναι περισσότερες. Και τώρα με τους ματάρχες. Τώρα οι άνθρωποι προσπαθούν να μαζέψουν. Κοιτάει να τζιράρει κάτι αυτές τις μέρες με τις εκπτώσεις και ξαφνικά του έρχεται μια τέτοια ζημιά στο κεφάλι. Τι να πει κανείς.